Εντάσεις και σφοδρές αντιπαραθέσεις προκάλεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το έγκλημα των Τεμπών η κυβερνητική απόπειρα στοχοποίησης του νεκρού μηχανοδηγού. Τα στοιχεία της Hellenic Train για την επάρκεια της υγείας του άτυχου μηχανοδηγού και το εξώδικο της οικογένειάς του κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λάζαρου Τσαβδαρίδη και της Επιτροπής γύρισαν μπούμεραγκ στην κυβερνητική πλειοψηφία, προκαλώντας εκ νέου ένσταση στη σημερινή συνεδρίαση. Κύριε Μαρκόπουλε, δεν σας επιτρέπω, εγώ κύριε. Δεν ευχήθηκα γουρλίδι και την κύριε. Επιτροπή. Δεν σας επιτρέπω. Διαβάστε το εξώδικο. Αυτά στους δρόμους, όχι εδώ. Δεν σας επιτρέπω, κύριε Καραθανασόπουλε. Σε μπούμεραγκ μετατράπηκε η επιχείρηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής να φορτώσει τις ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών στον νεκρό μηχανοδηγό της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Ο λίγο ντροπή δεν βλάπτει και απευθύνομαι και στον πρόεδρο της Επιτροπής και στην πλειοψηφία. Θα πρέπει να ντρέπεστε για όλα αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το εξώδικο είναι καθαρό. Στρέφεται απέναντι σε όλους αυτούς που σκυλέψανε τη μνήμη και το θεώρησαν ότι ήταν ανίκανος. Παρά τα πιστοποιητικά έγγραφα και αυτή την προσπάθεια την κάνατε η πλειοψηφία με τον εισηγητή και με άλλους που τοποθετήθηκαν χθες και ο πρόεδρος. Αντιθέτως, κατάφερε να συσπυρώσει σύσσωμη την αντιπολίτευση εναντίον της, ενώ προκάλεσε έως και την αντίδραση της οικογένειας του άτυχου μηχανοδηγού κατά του γαλάζιου βουλευτή Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Έχουμε ανακριτικό δικαίωμα. Προφανώς θα τοποθετηθούν και οι άλλοι εισηγητές και οι συνάδελφοι ανοιχτά. Όμως ουσιαστικά, από όσο καταλαβαίνω και για να το διευκρινίσουμε, η πρότασή σας είναι να είναι ανοιχτή η συνεδρίαση. Ουσιαστικά, κατά παράβαση αυτού που ζητάει η οικογένεια. Είναι η άποψή σας. Είναι η άποψή σας. Και ουσιαστικά. Και ουσιαστικά. Σας το επιστρέφω, κύριε Καραθανασόπουλε. Να διαβάσετε το εξώδικο, αυτό ζητάει η οικογένεια. Ακούστε, το εξώδικο το έχετε όλοι στα χέρια σας. Όχι. Ακούστε, κύριε Κόκαλη, δεν έχετε το λόγο. Ποιες ανακριτικές πράξεις κάνατε σε σχέση με τα ιατρικά πιστοποιητικά? Εσείς την ευθύνη που έχετε για την ανοιχτή διαδικασία, εσείς καθοδηγήσατε προσωπικά, κύριε Κόκαλη, την αντιπολίτευση. Δεν σας επιτρέπω. Την αντιπολίτευση προσωπικά σε ανοιχτή διαδικασία. Φέρετε προσωπικά βαρύτατη ευθύνη για το γεγονός ότι είναι ανοιχτή η διαδικασία. Προσωπικά. Και είσαστε και από τη Λάρισα. Κύριε Μαρκόπουλε, δεν σας επιτρέπω, εγώ κύριε. Δεν ευχήθηκα γουρλίδι και την κύριε. Επιτροπή. Δεν σας επιτρέπω. Διαβάστε το εξώδικο. Αυτά στους δρόμους, όχι εδώ. Δεν σας επιτρέπω, κύριε Καραθανασόπουλε. Τα κουτσαβακίστηκα εκεί που ξέρετε. Δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω. Το κόφτο, όχι σε εμένα. Ντροπή σας. Θα μας δείρετε, κύριε Καραθανασόπουλε. Έχετε ξεφύγει, κύριε Καραθανασόπουλε. Έχετε ξεφύγει, κύριε Καραθανασόπουλε. Και αν χρειαστεί, θα λάβω και μέτρα γιατί έχετε ξεφύγει. Εμπορευματοποιείτε, εργαλειοποιείτε τον πόνο. Ντροπή σας. Εσείς θέλατε ανοιχτή ακρόαση. Δεν σας φοβάμαι, κύριε Καραθανασόπουλε. Στο πεζοδρόμιο αυτά. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον εισηγητή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Μαρκόπουλος, αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση. Κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να αμφισβητήσει την επάρκεια της υγείας του νεκρού μηχανοδηγού, επικαλούμενος δύο ανυπόγραφα άρθρα του φιλοκυβερνητικού τύπου, προκαλώντας και τότε ένταση στη συνεδρίαση. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο με δύο βαριά εγκεφαλικά, με ανέβρισμα, με εμβολισμό. Υπάρχουν στον ιατρικό φάκελο. Και αν υπάρχουν στον ιατρικό φάκελο, πώς δόθηκε η δυνατότητα σε ένα τέτοιο άνθρωπο με τόσο επιβαρημένη υγεία να οδηγεί? Επειδή φτάσατε η πλειοψηφία κυβερνητική να ενοχοποιείτε και νεκρούς. Τώρα αυτοακυρώνεστε, κύριε Κόκαλη. Σας το επιστρέφουμε. Ο βουλευτής υπονόησε ότι ο μηχανοδηγός δεν θα έπρεπε για λόγους υγείας να βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση, παρουσιάζοντας μάλιστα προσωπικά δεδομένα του νεκρού σε ζωντανή μετάδοση. Εάν έχετε υπόνοια, πιθανότατα συντασσόμεθα και εμείς με αυτή τη βάσιμη υπόνοιά σας. Περιμένετε να ακούσετε ότι αυτό το έγγραφο είναι ή πλαστό ή εικονικό, να διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών,
για τη διενέργεια σχετικής έρευνας. Μία ημέρα μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια ενοχοποίησης του νεκρού, το κυβερνητικό αφήγημα επλήγει διπλά. Αρχικά, η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, Ιωάννα Τσιαπαρίκου, εισέφερε στην Επιτροπή έγγραφο της Hellenic Train, σύμφωνα με το οποίο η υγεία του μηχανοδηγού είχε κριθεί επαρκής. Νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η σύζυγος και οι τρεις κόρες του νεκρού μηχανοδηγού απέστειλαν εξώδικη διαμαρτυρία, κατηγορώντας τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας για παραβίαση του ιατρικού απορρίτου. Από την πλευρά μας, αντέξαμε τον πόνο που μας προκάλεσε ο άδικος θάνατος του συζύγου και πατέρα μας. Θρηνήσαμε τον άνθρωπό μας. Πιστεύετε ότι δεν θα αντέξουμε και δεν θα απαντήσουμε στην πολιτική απρέπεια και ανηθικότητα κάποιων? Κάνετε λάθος. Η πολιτική και η ηθική ανεπάρκεια κάποιων δεν μπορεί να καταργήσει το δικαίωμά μας να πενθήσουμε το δικό μας άνθρωπο. Ένα του ζητάμε μόνο: να σεβαστούν τη μνήμη του και να λένε αλήθειες. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την άνω συμπεριφορά του ανωτέρω βουλευτή και όσων συμμετείχαν στην παραβίαση του ιατρικού απορρίτου και κυρίως στην αλλίωση του περιεχομένου των ιατρικών εγγράφων, και τους καλούμε να πάψουν αφεξής κάθε αντίστοιχη μειωτική πράξη αναφορικά με τον θανόντα συγγενή μας. Ιδίως δε όταν τα λεγόμενά τους δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία. Από το στόχαστρο της οικογένειας δεν ξέφυγαν ούτε τα μέσα ενημέρωσης που συνένδραμαν στην κυβερνητική προσπάθεια στοχοποίησης του συγγενή τους. Λησμόνησαν αναφέρουν δημοσίως ότι στα έγγραφα αυτά ο πατέρας και σύζυγος ημών κρινόταν απολύτως ικανός. Έπειτα από τα παραπάνω, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επανήλθε, επιχειρώντας μεν να δηλώσει δικαιωμένος σε εμφανώς χαμηλότερους τόνους μετά από το διπλό πλήγμα που υπέστη το κεντρικό κυβερνητικό επιχείρημα από την Hellenic Train και την οικογένεια του νεκρού μηχανοδηγού. Η Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισε ομοφόνος να ζητήσει νέα παράταση λειτουργίας της για έναν ακόμα μήνα έως τις 22 Φεβρουαρίου του 2024. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα και θα συνδεθούμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας, κυρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε, όπως βλέπουμε ήδη, με το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μηχανοδηγών, τον κύριο Αλέξανδρο Ιορδανίδη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε εσάς και στους υπόλοιπους καλεσμένους σας. Λοιπόν, και στο στούντιο, όχι στο στούντιο, μάλλον τον βλέπουμε στο γραφείο του, και το δικηγόρο της οικογένειας του μηχανοδηγού, τον κύριο Βασίλη Ζεσιμάτο. Καλησπέρα, κύριε Ζεσιμάτε. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτο, καλησπέρα σε όλους. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το δικηγόρο της οικογένειας του μηχανοδηγού, και θα ξεκινήσω γιατί είναι το πρόσωπο της επικαιρότητας μέσα από μια προσπάθεια που υπήρξε ενοχοποίησης του νεκρού μηχανοδηγού. Υπήρξε ενόχληση από την οικογένεια και αυτό εκφράστηκε μέσα από μια εξώδικη διαμαρτυρία, κύριε Ζεσιμάτε. Κύριε Χαρίτο, δυστυχώς είναι μια θλιβερή μέρα για την οικογένεια του άτυχου μηχανοδηγού. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τις τρεις θυγατέρες και τη σύζυγο του μηχανοδηγού. Οι άνθρωποι πριν από ένα χρόνο έχασαν ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Mm-hmm. Σήμερα, από χθες μάλλον έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια δυστυχώς μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, η οποία η Επιτροπή έχει συσταθεί υποτίθεται για να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος. Έχει δυστυχώς ξεκινήσει μια προσπάθεια με αφορμή όλο στοιχείο, όπως γράφουμε στο εξώδικό μας, ενός ανυπόγραφου άρθρου, το οποίο διακινήθηκε. Και με αφορμή λοιπόν αυτό το άρθρο, που όλος τυχαίως δημοσιεύθηκε μία μέρα πριν την κατάθεση της Προέδρου της ΔΑΣ, ο κύριος συγκεκριμένος βουλευτής, ούτε καν το όνομά του δεν θέλω να αναφέρω, αλλά και άλλοι συνάδελφοί του. Τον είδαμε και στο βίντεο. Μιλάμε για τον κύριο Τσαβδαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Τον είδαμε και στο βίντεο νωρίτερα, ο οποίος επικαλέστηκε, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, το ακούσαμε να το λέει. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο με δύο βαριά εγκεφαλικά, είπε. Κύριε Χαρίτο, το τραγικό της υπόθεσης είναι το εξής, ότι επικαλέστηκαν ιατρικά έγγραφα και επέλεξαν συγκεκριμένα χωρία των ιατρικών αυτών γνωματεύσεων και εγγράφων να μην αναφερθούν. Και ξέρετε ποια ήταν αυτά? Αυτά που πιστοποιούν την ικανότητα του συγκεκριμένου μηχανοδηγού. Αυτό είναι επιλογή τους, είναι συνειδητή επιλογή. Τώρα, από εσάς έφυγε ένα εξώδικο κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας προς την Επιτροπή, την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Είδαμε και μία διαμάχη για το αν θα αναγνωστεί το εξώδικο αυτό ή όχι από το Προεδρείο της Βουλής. Ήταν μέσα στις επιθυμίες αυτό, ήταν μέσα στα αιτήματα τα οποία υπήρχαν? Ήταν το αίτημα, ένα από τα αιτήματα τα οποία υποβάλαμε στην Επιτροπή, είναι να αναγνωστεί και να κοινοποιηθεί το εξώδικό μας σε όλους τους βουλευτές που συμμετέχουν ως μέλη της Επιτροπής. Mm-hmm. Το δεύτερο έγινε. Το πρώτο, έχω την πληροφόρηση ότι αναγνώστηκε ένα μέρος του εξωδίκου. Πάντως, το γεγονός ότι ζήτησε σύσσωμη η αντιπολίτευση να αναγνωστεί ολόκληρο. Πάντως, έχει δημοσιοποιηθεί όλο το κείμενο του εξωδίκου και αυτό που κάποιοι προσπάθησαν να αποκρύψουν δεν τα κατάφεραν. Τουλάχιστον ο κόσμος έχει ενημερωθεί. Ο κόσμος καταλαβαίνει, κύριε Χαρίτου.
Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω ακόμα προτού περάσω στους άλλους καλεσμένους. Βλέπω στην εξώδικη διαμαρτυρία να γίνεται λόγος για πολιτική και ηθική ανεπάρκεια κάποιων. Το ένα ερώτημα είναι σε ποιους απευθύνεστε. Το δεύτερο είναι εφόσον επιμείνει το Προεδρείο της συγκεκριμένης Επιτροπής, Εξεταστικής Επιτροπής στην γραμμή αυτή και στις αιτιάσεις τις οποίες έχει φέρει στο προσκήνιο. Εάν σκοπεύετε και αν σκοπεύει η οικογένεια να προχωρήσει σε περισσότερα μέτρα. Αυτό είναι σαφές. Mm-hmm. Το έχουμε καταθέσει από την αρχή σαφές, με όλους τους τόνους. Εμείς δώσαμε την ευκαιρία σήμερα με ένα εξώδικο πράγματι αυστηρό, αλλά ο τόνος πραγματικά είναι αυτός ο οποίος έπρεπε να είναι στο συγκεκριμένο κείμενο του εξωδίκου της οικογένειας. Δώσαμε την ευκαιρία κάποιοι εκ των βουλευτών που συμμετέχουν να ανακαλέσουν, να ανασκευάσουν και να σταματήσουν να φέρνουν σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους εκείνους που έχουν πονέσει πάρα πολύ από ένα τραγικό δυστύχημα, χάνοντας ανθρώπους εξαιτίας συγκεκριμένων προσώπων. Είμαστε συγκεκριμένοι στο εξώδικο. Δεν χάθηκαν απλώς κάποιοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι υπάρχουν, πολιτικές και ποινικές ευθύνες υπάρχουν και η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει και να συγκεκριμενοποιήσει τα πρόσωπα. Αν αυτό δεν γίνει, μιλάμε πράγματα για πολιτική απρέπεια. Και στο εξώδικο μας είμαστε ξεκάθαροι, διότι το θεωρώ τουλάχιστον πολιτική απρέπεια, αν όχι πολιτική αλητήρα. Κάποιοι πραγματικά να σκοφαντούν ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται στη ζωή για να τους απαντήσουν και να αναγκάζουν την οικογένεια μέσα στο θρήνο και τον πόνο να προσπαθεί η ίδια να απαντήσει σε τέτοιου είδους ανυπόστατες κατηγορίες. Λοιπόν, θα πάω στην κυρία Καραστιανού και αμέσως μετά στον κύριο Ιορδανίδη. Έγινε λόγος από τα στελέχη της αντιπολίτευσης που βρίσκονται μέσα στην Επιτροπή, κυρία Καραστιανού, για ασέβεια, για απρέπεια, για ύβρις, για προσβολή. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να αποδώσει το συνέστημα κάποιου ο οποίος έχει χάσει τον άνθρωπό του στο δυστύχημα των Τεμπών και πώς νιώθει κάποιος ο οποίος έχει χάσει τον άνθρωπό του βλέποντας ότι ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος επίσης χάθηκε, εργαζόμενος αυτή τη φορά στον ΟΣΕΟ, μηχανοδηγός, στοχοποιείται για να αποδοθούν οι ευθύνες σε μια προσπάθεια, όπως λέει η αντιπολίτευση, αποποίησης των πολιτικών ευθυνών από πλευράς κυβέρνησης. Πραγματικά τραγικό. Η λέξη ντροπή είναι πάρα πολύ φτωχή για να περιγράψει αυτό που είδαμε και σήμερα. Σε ένα σιδηρόδρομο που δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε αποτοσύμαση, δεν υπήρχε επικοινωνία. Το θέμα μας ήταν η ιατρική κατάσταση και η υγεία ενός ανθρώπου, ο οποίος προφανώς παρά τα πολύ βαρύτατα εγκεφαλικά, που όπως το διάβασα εγώ δεν θα μπορούσε ούτε να περπατήσει, κυκλοφορούσε, πήγαινε κανονικά και εργαζόταν και προφανώς υπάρχουν και τα χαρτιά τα οποία έλεγαν ότι είναι ιατρικός, τέλος πάντων, επαρκής για τη δουλειά του. Τώρα, δεν γνωρίζω ακριβώς την ελληνική νομοθεσία. Διακόπτω, δεν μιλάμε για εγκεφαλικά. Α, μάλιστα. Γιατί άκουσα για εγκεφαλικά, γι' αυτό. Συγγνώμη, δεν γνωρίζω. Ναι. Η ελληνική νομοθεσία το τι λέει στην περίπτωση σε τέτοιες θέσεις γνωρίζω βασικά, όπως και στα αεροπλάνα. Υπάρχουν πιθανότατα κάποιες καταστάσεις στις οποίες δεν μπορείς να πιλωτάρεις ένα αεροπλάνο, δεν μπορείς ίσως να οδηγήσεις ένα τρένο. Δεν γνωρίζω ακριβώς την περίπτωση συγκεκριμένου μηχανοδηγού. Αυτό που θέλω όμως να σχολιάσω είναι την ελληνική νομοθεσία τη θυμήθηκαν σε αυτό το κομμάτι. Την ελληνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να λειτουργεί στην Ευρώπη ένας σιδηρόδρομος, αυτό δεν τους ενδιαφέρει να το αναλύσουν, να το σχολιάσουν. Το ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας και τα τρένα τρέχανε με 180 χιλιόμετρα την ώρα, παρόλο που όλοι γνώριζαν ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα ασφάλειας, είναι ίσονος σημασίας. Το θέμα ήταν η κατάσταση υγείας του μηχανοδηγού και βέβαια δεν ήταν μόνος του μέσα στη μηχανή, έτσι, δεν ήταν μόνος του. Νομίζω ότι είχαν άλλα ένα ή δύο άτομα. Mm-hmm. Υπήρχαν τρία άτομα στο ταξίδι αυτό. Υπήρχαν τρία άτομα επάνω στο τρένο, οι οποίοι είχαν βάρδια εκείνη την ώρα. Ναι. Θέλω να καταλήξω ότι είναι πολύ τραγικό να κάθεσαι και να φτάνεις σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο και να αναφέρεσαι σε τέτοια πράγματα όταν η ουσία είναι αλλού.
ό,τι και να γινόταν με τους μηχανοδηγούς, ακόμη και στην ικανότητά τους, εντάξει, και στην επάρκειά τους, ακόμη και στο σταθμάτι, τίποτα από αυτά δεν θα συνέβαινε εάν λειτουργούσαν τα συστήματα που έπρεπε να λειτουργούν. Και εκεί τελειώνει για μένα το θέμα. Όλα τα άλλα είναι να αποπροσανατολίζουν και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι φταίει η ανθρώπινη λάθος. Γενικά, να σκεφτόμαστε άλλα και να σχολιάζουμε άλλα, να ροκανίζουμε τον χρόνο. Έχει περάσει περίπου ένα χρόνος και την κυρία Ζαπαρίκου την κάλεσε οι βουλευτές. Δεν την έχει καλέσει ο εισαγγελέας, του ανακριτής και την κάλεσαν οι βουλευτές. Γιατί Χελένη Κτρέι δεν το συζητώ. Τίποτα. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχει κληθεί να μιλήσει για τίποτα. Έβαζε τον κόσμο μέσα στα τρένα. Έκοβε βέβαια τα εισιτήρια, γιατί αυτό ήταν το θέμα. Σε μια εταιρεία μπάχαλο, που οι σταθμάρχες δεν είχαν καλή εκπαίδευση, δεν ξέρω τι άλλο γινόταν μέσα στην εταιρεία. Βάζαν τον κόσμο να τρέχει. Και όποιον πάρει ο χάρος. Σας πληγώνει αυτό, σας πληγώνει το γεγονός ότι έχει περάσει, κοντεύουμε τον ένα χρόνο και ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, σας πληγώνει το γεγονός ότι η προσέγγιση από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Με πληγώνει πολύ περισσότερο το ότι από την πρώτη στιγμή που συνέβη φανταζόμουν αυτή την εξέλιξη ακριβώς. Mm-hmm. Ένα μέρος μου δεν ήθελα να το πιστέψει, γιατί έλεγα ένα τόσο μεγάλο δυστύχημα, έγκλημα με τόσους πολλούς νεκρούς, δεν μπορεί να είναι τόσο ξεδιάντροποι όλοι τους. Λυπάμαι πάρα πολύ που οι φόβοι μου έχουν επαληθευτεί και φυσικά σε κάποια σημεία ξεπερνούν και τη φαντασία μου. Είναι πολύ χειρότερα. Θα πάω στον κύριο Ιορδανίδη και θα πάω στον κύριο Ιορδανίδη για να το δούμε λίγο και να το προσεγγίσουμε και να το ακούσουμε και από αυτόν, από τη δική του σκοπιά, συναδελφικά πλέον. Δηλαδή, ένα συναδελφός σας ήταν πάνω στο τιμόνι, να το πω έτσι λαϊκά, είχε βάρδια επάνω στο τρένο εκείνο. Ένας άνθρωπος ο οποίος του έδωσαν κατευθύνσεις για το πού θα πάει, πού θα κατευθυνθεί, πώς θα συνεχίσει το δρομολόγιο του και βρέθηκε σε μια γραμμή να συναντά ένα άλλο τρένο. Ο άνθρωπος αυτός εξαϊλώθηκε, να το πούμε, να το θυμίσουμε στον κόσμο. Και πλέον από χθες στη Βουλή έχει γίνει στόχος, υπάρχει μια προσπάθεια ενοχοποίησης του ανθρώπου αυτού μέσα από δύο εγκεφαλικά, τα οποία υπήρχαν, δεν υπήρχαν, αν έχω καταλάβει καλά από την οικογένεια και τουλάχιστον από τα έγγραφα τα οποία ο άνθρωπος είχε προσκομίσει, δεν φαίνεται να υπήρχαν τα εγκεφαλικά αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλο το υπόλοιπο λειτουργήσε, δηλαδή υπήρχαν οι ασφαλιστικές δικλείδες, λειτουργούσαν τα συστήματα, υπήρχαν εγκατεστημένα τα συστήματα. Όλο αυτό το εξετάσαμε, καταλήξαμε ότι λειτουργούσαν όλα τέλεια και πλέον ψάχνουμε από δύο πομπαίους τράγους. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να κάνω μια μικρή διόρθωση. Οι εργαζόμενοι μηχανοδηγοί ήταν δύο επί της αμαξιοστοιχίας. Ο τρίτος ήταν απλά. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Έχετε δίκιο. Ήταν δύο, δεν ήταν τρεις. Λοιπόν. Αυτό που συμπεραίνουμε τις τελευταίες ημέρες, ή μάλλον από την έναρξη της Εξεταστικής Επιτροπής, είναι ότι υπάρχει μια οργανωμένη επιχείρηση για τη διάχυση των ευθυνών. Mm-hmm. Όπως έγινε από την πρώτη στιγμή. Τότε ακούγαμε για παραβίαση κανονισμών, για το ανθρώπινο λάθος, για τοπικές τηλεδιοικήσεις. Τα θυμάστε πολύ καλά, νομίζω όλοι. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αυτή τη στιγμή ο μοιραίος σταθμάρχης να βρίσκεται προφυλακισμένος και να συνεχίζεται όλη η λάσπη, να πούμε, απέναντι στους μηχανοδηγούς. Μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής, με συγχωρείτε, στη Βουλή. Mm-hmm. Επίσης, βλέπουμε μια προσπάθεια αποσιώπησης βασικών μαρτύρων της υπόθεσης, όπως είναι ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών, ο κύριος Γενιδούνιας, ο οποίος μέσω της δράσης του σωματείου επεσήμανε συνεχώς τα κακώς κείμενα και τις ελλείψεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Και τέλος γινόμαστε μάρτυρες από χθες προχθές της ενοχοποίησης των εργαζομένων του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξιοστοιχίας με τον πιο χιδαίο τρόπο της επιλογής, δηλαδή αυτού του ιατρικού χαρτιού, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ένα αμφίβολο έγγραφο. Δεν σας άκουσα, είναι αμφίβολο. Ένα αμφίβολο έγγραφο. Ένα αμφίβολο έγγραφο, μάλιστα. Σε ό,τι σας αφορά,
επειδή ένας δικός σας άνθρωπος χάθηκε την ώρα της βάρδιας, δύο δικοί σας άνθρωποι ήταν πάνω στο τρένο. Βλέποντας όλη αυτή τη στοχοποίηση από την πλευρά της Επιτροπής, πώς το βιώνετε αυτό? Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα το να ακούς ότι οι συνάδελφοί σου, οι οποίοι χάθηκαν εκείνο το μοιραίο βράδυ, θεωρητικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο κομμάτι της εργασίας. Τους ζούσαμε καθημερινά στους χώρους εργασίας και βλέπαμε ότι ήταν άξιοι να εκτελούν την εργασία αυτή. Έχουν περάσει 10 μήνες, κοντεύουμε το χρόνο. Από τότε μέχρι σήμερα, επειδή και την προηγούμενη εβδομάδα ή στις αρχές της εβδομάδας, δεν θυμάμαι, παίξαμε πάλι ένα θέμα με ένα τρένο το οποίο έπεσε σε ένα δέντρο, τραυματίστηκε ο μηχανοδηγός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στην γραμμή από τη Θεσσαλονίκη ήταν αυτό. Έχει γίνει κάτι, έχει αλλάξει κάτι, έχει βελτιωθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο ή έχουν μπαλωθεί οι τρύπες και εξακολουθεί να λειτουργεί όπως λειτουργούσε? Στο συγκεκριμένο συμβάν ήμουν ο ένας εκ των δύο μηχανοδηγών, να σας αναφέρω, στη γραμμή των Σερών. Μάλιστα. Αυτό το οποίο βασικά έχουν γίνει από την πλευρά του διαχειριστή υποδομής, του ΟΣΕ, κάποια βήματα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση του δικτύου και να διευρυνθεί το αίσθημα της ασφάλειας. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει με τη λειτουργία των λεγόμενων τηλεδιοικήσεων, οι οποίες το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου δεν λειτουργούσαν σε κανένα σημείο του δικτύου. Mm-hmm. Πλέον, έναν χρόνο μετά, μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου στον άξονα Θεσσαλονίκης-Αθήνας καλύπτεται από την τηλεδιοίκηση. Δηλαδή τον απομακρυσμένο έλεγχο των τρένων και της κυκλοφορίας αυτών μέσω των σταθμαρχών οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να λειτουργούν τα συγκεκριμένα συστήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε... Κύριε Χαρίκο, επιτρέπετε μόνο μία παρέμβαση. Παρακαλώ. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι τα ιατρικά έγγραφα τα οποία επικαλέστηκαν συγκεκριμένοι βουλευτές στην Επιτροπή Εξεταστική, επειδή τα έχω τα έγγραφα αυτά, σας πιστοποιώ ότι και τα δύο αυτά έγγραφα γράφουν ότι ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός ήταν απολύτως ικανός και συγκεκριμένα λένε ευρισκόμενος σε άριστη κατάσταση. Αυτό απεκρύβει. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Οι ιατρικές αυτές γνωματεύσεις εκδόθηκαν από γιατρούς πιστοποιημένους από τη ΔΑΣ. Το δεύτερο, και θέλω μία τελευταία, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Ιορδανίδη ως ειδικότερος όλων. Αγαπητέ κύριε Ιορδανίδη, υπάρχει σύστημα, εγώ το πληροφορήθηκα πριν λίγες μέρες. Υπάρχει σύστημα κατά την οδήγηση μιας αμαξοστοιχίας που ελέγχει τη φυσική κατάσταση των μηχανοδηγών? Υπάρχει πεντάλ το οποίο πρέπει να πατείτε ανά συγκεκριμένα δευτερόλεπτα και αν δεν πατηθεί από τον μηχανοδηγό, τι πάει στην αγερμός και κινητοποιείται το τρένο? Είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και σας ευχαριστώ για την παρατήρηση. Είναι ακριβώς. Υπάρχει ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο διατίθεται σε όλο το τροχαίο υλικό το οποίο κυκλοφορεί στην χώρα μας. Το οποίο ονομάζεται ΣΥΦΑ, είναι το σύστημα του νεκρού ανθρώπου, το οποίο η λειτουργία του είναι να πιστοποιεί ότι ο μηχανοδηγός, ο οποίος μηχανοδηγεί τον σειρμό, βρίσκεται στην θέση μηχανοδήγησης. Μάλιστα. Και ότι είναι καλά στην υγεία του. Η λειτουργία του γίνεται ως εξής. Είναι ένα πεντάλ το οποίο πρέπει να πατάει συνεχώς ο κάθε μηχανοδηγός και θα πρέπει κάθε μισό λεπτό, έτσι, κάθε μισό λεπτό επαναλαμβάνω, να το ανανεώνει. Όλο αυτό πιστοποιεί την καλή κατάσταση του μηχανοδηγού και ότι βρίσκεται επί τόπου στην καρέκλα της μηχανοδήγησης. Ακριβώς. Νομίζω ήταν σαφής η απάντηση. Νομίζω ότι απαντά πολλά ερωτήματα ταυτόχρονα. Να ευχαριστήσω όλους σας για την κουβέντα αυτή, τον κύριο Ζησιμάτο, τον κύριο Ιορδανίδη, την κυρία Καριστιανού. Και το θέμα βεβαίως, όπως έχω ξαναπεί, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες μέσα από το δελτίο του Κόντρα εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πλέον με την πολιτική επικαιρότητα.